Κάτι είναι ίσως η πρώτη φορά που ο Ντούσαν ανοίγει την καρδιά του. Μιλάει αποκλειστικά στο Μέγκα για όλους και για όλα. Και να περάσουμε στο πολύ ενδιαφέρον θέμα μας. Και επισήμως λοιπόν, ανέλαβε από σήμερα το τιμόνι του Ολυμπιακού ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Η συνεργασία με τον Ελληνοσέρβο προπονητή επισημοποιήθηκε μια λιτή ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λίγο αργότερα ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα για τα σχέδιά του στη νέα ομάδα στον Πειραιά, στις μεταγραφές που ήδη. Συμβόλαιο συνεργασίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον προπονητή Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Η διάρκεια του συμβολέου είναι διετής με δικαίωμα ανανέωσης και για τις δύο πλευρές για έναν ακόμη χρόνο. Όσα όμως δεν αναφέρει η ανακοίνωση, είπε ο ίδιος ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς αποκλειστικά στο μεγάλο κανάλι, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη από την ημέρα που διέκοψε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Κύριε Μπάγκεβιτς, είσαστε πλέον και τυπικά προπονητής στον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό που θέλετε να δώσετε στη νέα σας ομάδα, τι θέλετε να της προσφέρετε? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει στόχους όπως και πάντα. Θα έλεγα ότι σήμερα θα έχει και παραπάνω. Από τον Ολυμπιακό συνεργάτη. Θέλεις να πει ότι δεν έχουν δίκιο. Αλλά πρέπει να σκέφτουμε και αυτοί ότι υπάρχουν τρόποι πιο σωστοί που πρέπει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε όλοι. Και ο κόσμος και εμείς. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει κανένα παίκτη που δεν θέλει να έρθει σε αυτή τη ομάδα. Με ζόρι δεν θέλουμε κανένα. Και αυτή η δήλωση που έκανε ο Ντέμις, το ξέρουμε και παλιά ότι είναι αιγής, αλλά και η δήλωση που έκανε δημιούργησε στην ομάδα και στον κόσμο ένα, πώς να το πω, πρόβλημα που οπωσδήποτε δεν θέλουμε. Έτσι και αποφάσισε ο Ολυμπιακός να μην έχουμε σχέση με τον Νικολαίδη. Υπάρχει ακόμα μια εκκρεμότητα με θέμα τερματοφύλακα και ακούγονται διάφορα. Λιγότερα. Λέω καλύτερα. Κάποιοι χρειάζονται προσπάθειες από άλλη πλευρά, πάλι σε άλλη ομάδα. Παίζουν ρόλο άλλα πράγματα. Όπως πάντα, μετρημένος και ειλικρινής ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Και να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα.